Το Βόρνεο είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί στον κόσμο και το μεγαλύτερο της Ασίας. Βρίσκεται βόρεια της Αυστραλίας και θεωρείται ένα από τα πιο μυστηριώδη μέρη του πλανήτη, καθώς περιλαμβάνει ένα από τα παλαιότερα τροπικά δάση της Γης, ίσως και το αρχαιότερο όλων. Η χλωρίδα και η πανίδα στο Βόρνεο παρουσιάζουν τεράστια ποικιλομορφία, ενώ τη δεκαετία του 1920 έγινε μια καταπληκτική ανακάλυψη. Σύμφωνα λοιπόν με Άγγλους εξερευνητές, στα βάθη της ζούγκλας ζούσαν κάποιες φυλές ηθαγενών, οι οποίες έφεραν ουρά. Οι ενήλικοι είχαν μια αρκετά σεβαστή ουρά και τα παιδιά τους, φυσικά, γεννιούνταν και αυτά με μια μικρή ουρίτσα. Οι Άγγλοι εξερευνητές της εποχής εκείνης εξέφραζαν την άποψη ότι η ουρά των ηθαγενών εκείνων ήταν πιθανώς αποτελέσματα επιμιξίας των προγόνων τους κατά τους απότατους χρόνους με πλάσματα τα οποία είχαν ουρά, ίσως με κάποιο είδους πιθήκου. Οι άνθρωποι με ουρά του Βόρνεο εντυπωσίασαν τους επιστημονικούς κύκλους και οι ανθρωπολόγοι κατέβαλαν προσπάθειες προκειμένου να αποσαφηνίσουν την προέλευσή τους. Η είδηση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Έθνος στις 19 Απριλίου του 1924 και αναδημοσίευσε το strangepress.gr. Το Νοέμβριο του 2021 το cnn.gr αναφέρεται σε ένα μωρό που γεννήθηκε με μία ουρίτσα μήκους 12 εκατοστών, ενώ επικαλούμενο την ιατρική επιθεώρηση Journal of Pediatric Surgery Case Reports περιγράφει πως όλοι οι άνθρωποι έχουμε ουρά όταν είμαστε στη μήτρα, αλλά έπειτα από λίγες ημέρες μετά τη γονιμοποίηση συνήθως απορροφάται από το σώμα. Σε κάποιες εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση του μωρού από τη Βραζιλία, η ουρά δεν απορροφήθηκε, αλλά συνέχισε να μεγαλώνει, με τους επιστήμονες να παραδέχονται πως οι λόγοι για τους οποίους οι εμβριακές ουρές σε κάποιες περιπτώσεις δεν απορροφούνται, δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί.